Κατερίνα. Το πάνελ πρώτα, το πάνελ. Δεν ξέρει, Κατερίνα. Ορίγκα. Φίλο, έτσι φαίνονται. Ναι, σώθηκε. Τι γίνεται, τι ωραία. Έχω να σου πω ότι έχω πολύ τρακ. Αλήθεια. Επειδή είμαι εγώ. Ναι. Όχι, ρε παιδί μου. Επειδή είμαστε εμείς. Είσαι πολύ πιο ωραία. Θα σου πω, γιατί έλεγα, τι να βάλω. Είσαι πολύ όμορφη. Είμαι συν 10 κιλά, δεν έχω να χάσω 10 κιλά. Μα εγώ παρακαλώ να πάρω κανένα κιλό, ρε κορίτσι μου. Εσύ είσαι και ψηλή, όμως μου λες. Εγώ είμαι, δεν είμαι και ψηλή. Εσύ όμως τον βρήκες, παντρεύτηκες. Τον βρήκα, ναι, είδες. Δεν έψαχνα όμως. Δεν έψαχνες, γιατί σε έψαχνα, πρίγκιπας. Σε έψαχνε ο Ζουγανέλης. Δείξε. Μοιάζει το Ζουγανέλη ο σύζυγός, αυτό το λέμε. Σε λίγο θα μας τα πει όλα. Καλά, Α, θα κάτσουμε. Ναι, καθίστε λίγο, ντε. Α, θα κάτσουμε, 4 λεπτά. Δεν ψηλώνω. Εντάξει, τώρα θα κάτσω εδώ. Δεν ψηλώνω. Επιτέλους. Πόσα κιλά πήρες στην κοιμωσία. 18. Και έχω να χάσω 10 ακόμα. Καλησπέρα. Αυτό στο μυαλό σου πρέπει. Δεν ξέρω πώς φαίνεται. Είσαι κούκλα. Τι ρε, αφού πήρα 18. Σου πάει όμως. Εντάξει. Τι εντάξει. Αυτό να τα ακούσουν οι παραγωγοί. Ποια παραγωγή. Η παραγωγή με όμικρον γιώτα. Τι, δεν σε παίρνουν σε δουλειά. Όχι, έχω να κάνω τηλεόραση καιρό. Για ποιο λόγο. Α, δεν ξέρω. Για τα κιλά. Όχι ρε παιδί μου, αλλά λέω τώρα μια που είμαι συν στα κιλά, ξέρεις. Να δεν κάνω... σε παίρνουν για δουλειά. Όχι, είχα κάποιες προτάσεις που δεν ήταν. Εντάξει, δεν γίνανε. Μετά έμεινε έγκυος. Στεναχωριέσαι. Ξέρεις, δεν στεναχωριέμαι. Όταν δεν πάει το τηλέφωνο. Εντάξει, όχι, απλά μου λείπει τηλεόραση. Φυσικά και να κάνω μα δηλαδή είναι πελατούχα το... κοπέλα. Δεν είναι ότι... Ναι, κάνω θέατρο και το θέατρο, εντάξει. Είσαι τώρα νομίζω... κάπου. Όχι. Δεν πρόλαβα. Με το παιδί πήγες λίγο καλά έκανες. Παιδί μου, ναι, ναι, εννοείται. Πότε γέννησες, 25 Ιανουαρίου. 25 Ιανουαρίου. 25 Μαρτίου γίνεται 2 μηνών το κοριτσάκι. Θυλάζεις. Ναι. Μπράβο σου. Θυλάζω και είμαι, ξέρεις, δηλαδή τώρα είναι ο αποχωρισμός, ρε παιδιά, δηλαδή έχω έρθει εδώ και ο νους μου είναι να τελειώνω να πάω εκεί. Θέλεις να φύγεις. Όχι. Α, εντάξει, και δεν καταλαβαίνω. Κατερινά, θυμάσαι που είχαμε βρεθεί πριν από 1,5 χρόνο, της είχα πάρει μια συνέντευξη, όχι εσύ. Φαντάζεσαι, θα γίνει σκηνικό εδώ μέσα τώρα. Και είχαμε πιάσει την κουβέντα για το παιδί και έτσι έλεγα, εσύ δεν θα νιώθεις ανάγκη να κάνεις ένα παιδί. Τι να του πω. Και λέει σιγά σιγά και μου κάνει, ναι, νομίζω ότι είμαι έτοιμη. Και μετά έμεινες έγκυος. Ναι. Εγώ πάντως επειδή έχω γνωρίσει τον σύντροφό της πέρσι στο θέατρο, θα έρθει. Είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Είναι ο άντρας μου πια. Είναι ο άντρας μου πια, ναι, αλλά φαινόταν ότι σε θαύμαζε πόσο κοίταζε στη σκηνή. Πού είναι το κρύφτη, εδώ, εδώ είναι, εδώ είναι. Δείξτε τον καλέ που είναι ένας κούκλος. Όχι, παιδιά. Γιατί δεν πιστεύω ότι είναι CIA, πράκτορας. Γύρισε, γύρισε. Γύρισε, τώρα τελείωσε. Ναι. Ρε παιδί μου, ξέρεις κάτι. Όχι. Επειδή είσαι μια κοπέλα δυναμική. Είμαι, ναι. Και οι δυναμικές έχουμε ένα θεματάκι στο θέμα αυτό. Να σου πω κάτι, εγώ δεν ξέρω αν τα πιστεύω. Εκείνος κατάλαβε την ψυχή σου και αυτό είναι το σημαντικό. Το εύχομαι. Τώρα ή που θα, δεν ξέρω μετά στο σπίτι τι θα μου πει μόλις φύγουμε από αυτό. Πώς γνωριστήκατε. Γνωριστήκαμε μέσω μιας κοινής φίλης. Προξενιώτο. Όχι προξενιώ. Έτσι ξέρεις να βγούμε βασικά με τη φίλη. Το ίδιο στο φίλη σου. Όχι, δεν το έχει ούτε αυτή ούτε εγώ. Εγώ φαντάσου έσκασα με μαλλί και φτέ. Ναι. Σανδάλι μετά από ραδιόφωνο και χάλια. Okay. Σου λέω... Αλλά εσύ χάλια δεν μπορείς ναι, να φανταστεί. Ναι, παιδί μου, θέλω να πω... Ωραία, και σκάς μύτη εκεί. Είναι δικό σου εδώ, ο Ζουγανέλης. Ναι, και ήταν, είχαν πάει κάπου να φάμε και ναι. Τον βλέπω. Και εγώ με το που τον είδα. Ναι. Τι. Αργή κίνηση, όχι, έρωτας και όμως να σου πω κάτι. Σοβαρά, τον είδα και πάω ναι. Έτσι να τον... Κάντο μου, κάντο μου. Κάντο τώρα. Ξέρεις, πάω αμέσως έτσι να τον φιλήσω, λέω, για χάρηκα και μου κάνει αυτός χάρηκα και μου δίνει το χέρι. Μπλαζέ! Για συνέχισε, αλλάζω γνώμη, το παίρνω πίσω. Και από τότε, δηλαδή μετά ήμασταν, θα σου πω, και καθόμαστε στο τραπέζι. Ναι, τι φάγατε. Δεν θυμάμαι. Σπλινάτερο. Α, είχαμε φάει όχι. Σουβλάκια. Πώς λέγεται, σουβλάκια, σε παρακαλώ. Το κορέτσι. Πώς λέγεται αυτό το... Σούσι. Όχι ρε παιδί μου, το κρέας που είναι... Παστίτσιο. Σαν ομό, αλλά όχι... Πατέ. Τέλος όχι πατέ, όχι πως δεν θυμάμαι τώρα. Ταρτάρ, μπράβο. Άκουγε συντάκτε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Όταν έχεις δουλέψει, μάστερ σε. Ευχαριστούμε, Δεσποινακή. Και ξαφνικά θα σου πω τι έγινε. Μιλάμε μεταξύ μας και έχουμε ξεχάσει τη φίλη μας, ας πούμε. Θέλω να πω, ναι, και έγινε αυτό. Μετά πήγαμε και για ποτό όλοι μαζί, αλλά εγώ ήμουν με τον Δημήτρη, πήγαμε και για ποτό. Όχι, σπίτι, είπαμε. Ωραία, και πώς έγινε το κονέ. Εντάξει, τίποτα, ανταλλάξαμε τηλέφωνα. Είδες η μοίρα. Έκανε πέσιμο ή έκανες. Όχι, εγώ μ' άφησε σπίτι και λέω τώρα τι θα γίνει. Λέω θα τα ξαναπούμε ή έτσι θα
Μπράβο, ορίστε. Αυτό γιατί δεν να μην το πω. Αυτό είναι το λέω. Και εγώ δεν το έκανα και το έκανα με το Δημήτρη. Α, μπράβο, πρέπει καλό. Να το πεις. Κολώνω στο να το πω. Να σου πω, πρέπει να το πεις, αλλά cool, όχι. Καλά, δεν το πεις, πότε θα βγούμε. Ούτε, ναι. Πάντως ορισμένα πράγματα είναι καρμικά, δηλαδή είναι ήταν να το συναντήσει. Αυτό. Εκεί καταλήγω και εγώ. Ένιωσες ότι αυτός ο άνθρωπος θα ήταν ο πατέρας του παιδιού σου όταν τον γνώρισες? Θα κλάψει καλά αυτό. Ξέρεις τι, όχι, δεν μπορώ να το... όχι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το σκεφτώ αυτό, να πω κάτι τόσο μεγάλο. Δηλαδή υπερβολικό. Ναι, ξέρω εγώ, δηλαδή όποιος το σκεφτεί, δεν ξέρω σε ταινία, ξέρεις που λες, είσαι ο πατέρας των παιδιών, δεν ξέρω, όχι, αλλά... Αλλά μείναμε αμέσως μαζί. Δηλαδή κατάλαβα ότι είναι ας πούμε άντρας της ζωής μου. Αυτό. Νομίζω αυτό λέει πολλά. Τώρα τα άλλα. Θα τα μάθουμε όλα. Όλα μετά τις διαφημίσεις. Πάμε την άσκηση. Εκπνέουμε αγάπη. Εκπνέουμε φόβο. Τι εκπνέεται? Άλλο κακό να μην σας βρει, παιδιά μου. Πολύ ωραίο αυτό. Δεν το κάνουμε για άλλα 5-6 λεπτά. Ναι, κουράστηκες, ε. Κατερινούλα, πώς γέννησες? Ήταν φυσιολογικά και είναι κεσαρική? Όχι, ήταν να γεννήσω φυσιολογικά, αλλά προέκυψε κάτι και γέννησα με κεσαρική. Όλα καλά, χώθηκες? Όλα καλά, μια χαρά. Όχι. Όχι. Όχι, όχι, καθόλου. Είναι... Έχετε βρει όνομα για την Μπέμπα? Όχι ακόμα. Δεν με πει, έχετε βρει? Ναι, αλλά δεν θα το πω. Θα πας άλλη που το πεις? Όχι. Έχεις κλείσει εξώφυλλο. Θα σου στείλω σε μήνυμα. Όχι, βρε. Όχι, εννοώ θα είναι της οικογένειας. Θα είναι της οικογένειας και τη δικό σας. Της οικογένειας. Νονό, νονά, έχετε βρει? Νονός και νονά είναι η Μαρία Κορινθίου και ο Γιάννης Αϊβάς. Άντε, βρήκε. Το πιο ωραίο. Το πιο ωραίο. Και κουμπάρι, μας παντρέψανε κιόλας. Εννοώ και εγώ τους λατρεύω. Είναι πολύ καλά παιδιά. Είναι πολύ καλά παιδιά. Πάντα βοηθούν. Πολύ εντάξει. Παίζει ρόλο. Τους έχουν αδικήσει και έχουν φάει πολύ. Πολύ λέζα, να το πω έτσι πιο. Και να σου πω, και εσένα σου έχουν κάνει και μπούλινγκ, διάβαζα σε μικρή ηλικία. Ναι, να σου πω κάτι. Τώρα έχει γίνει αυτό όντως λίγο της μόδας, αλλά και σε ποιον δεν έχουν κάνει, ρε παιδί. Εσένα γιατί, ρε Κατερίνα? Καλά, το τι με λέγανε. Σκελετούλα με λέγανε. Με λέγανε γυφτάκι, μου πετούσανε μπάλες, διάφορα τέτοια. Τώρα να μην το έχω. Για ποιο λόγο όμως? Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είναι σκληρά τα παιδιά. Και πώς το βίωνες αυτό, γιατί είναι λίγο βαρύ, δεν είναι? Έκλαιγα στο σπίτι μου. Δεν έδειχνα τίποτα στο σχολείο. Ναι. Αλλά όντως μου κάνανε. Και βασικά υπήρχαν πάντα τα παιδιά που κάνανε bullying, ας πούμε, σε άλλα παιδιά. Ξέρεις, ναι, θέλω να πω, δεν είναι... Απλά είναι λίγο χοντρό το δικό σου, δεν είναι... Χοντρό. Είναι λίγο... Ναι, εντάξει, αλλά ξέρεις, δεν μου αρέσει να μένω σε αυτά. Καλά, προφανώς προχωράμε μπροστά, αλλά δεν είναι όλη η δυναμική να προχωρήσει μπροστά. Ναι, εντάξει. Κάποια παιδιά έχουν γίνει διάφορα, θυμάστε. Και γι' αυτό το λέει. Τώρα παιδιά αυτή η ιστορία είναι... Μπορεί να γίνει κάτι βαρύ. Και γι' αυτό το λέει και η Κατερίνα, γιατί για να μπορεί να βοηθήσει και κόσμο και μανάδες. Κάποια παιδιά δεν μόνο για να μπορούν να το πούνε. Φοβούνται να το πούνε και στο σχολείο. Καλό είναι να μιλάνε, αλλά ξέρεις τι, γενικά το bullying πιστεύω ότι ξεκινάει. Τώρα το λέω αυτό έχοντας κάνει ψυχοθεραπεία που με βοήθησε πάρα πολύ. Εσύ γιατί έκανε ψυχοθεραπεία? Ξεκίνησα για κρίσεις πανικού, αλλά μου έβγαλε. Ναι, αλλά άνοιξε το κουτί της Πανδώρας. Τι σου συνέβη δηλαδή? Είχα κρίσεις πανικού γενικότερα, με κόσμο. Θυμάσαι κάτι στη που σκηνή. Λες εδώ, πάει κάτι γίνεται. Βέβαια. Τι θυμάσαι, ας πούμε? Θυμάμαι που ήμουνα να είμαι μέσα στο τρένο και να με πιάσει κρίση πανικού κανονικά. Κρύος υδρότας, ναι. Και με γεμάτο με πολύ κόσμο και αυτά. Να ασπρίζω και να λέω τώρα θα πεθάνω εδώ και ποιον θα πάρουν τηλέφωνο και τέτοια. Μιλάμε, πώς, πάει το μυαλό. Πώς είναι... το αντιμετώπισες? Πήγε, σου λέει ψυχοθεραπεία η κοπέλα. Όχι, εκείνη τη στιγμή που σου συνέβη το βίωνες. Εκείνη τη στιγμή έλεγα τώρα, θα κατέβει στην επόμενη στάση. Και, και κατέβηκα στην επόμενη στάση, συνήλθα μετά από λίγο. Πήρες αέρα αυτά? Πήρα αέρα, αλλά πιο πολύ είναι στο μυαλό. Δεν παθαίνεις επί της ουσίας κάτι. Και τελικά τι σου είπε ο γιατρός? Ξέρεις τι, βγήκανε τόσα άλλα πράγματα που η κρίση πανικού ήταν τίποτα, πτέσμα. Η κρίση πανικού είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών. Είναι ποτέ το αποτέλεσμα όλων αυτών. Ότι θα μπορούσαν να σου βγουν αυτά που φυσικά δεν τα πούμε εδώ πέρα. Είχε ναι, σκεφτεί ποτέ φυσικά, ότι φυσικά υπάρχουν όλα αυτά μέσα? Φυσικά. Πιστεύω ότι όλοι μα οι κρίσεις πανικού επί της ουσίας είναι φόβος, ας πούμε, από την παιδική ηλικία που στο ενεργοποιεί κάτι στο τώρα. Και τώρα πώς αισθάνεσαι, απελευθερωμένη, φαντάζομαι? Ναι, μια χαρά. Τατουάς? Δηλαδή θέλω να... Ναι, ναι. 16. Έχω τώρα, θα κάνω και για το παιδάκι μου. Τώρα, το τελευταίο ποιο είναι? Το τελευταίο ποιο είναι? Τι δεν θυμάμαι ποιο είναι. Τι να δείξεις από όλα, γυναίκα? Κάτι που είναι σημαδιακό για τη ζωή σου, δείξε μου. Όλα είναι σημαδιακά. Δεν έχω πολύ κάνει. Ελπίζω να είναι σε σημείο που μπορούμε να δείξουμε. Ορίστε αυτό. Τι είναι? Αυτό το είδα στον ύπνο μου και είναι σημαδιακό. Γιατί ναι, περνούσα μία φάση και πήγαινα να κάνω αυτό το τατουάζ, το φίδι. Τέλος πάντων. Και είδα στον ύπνο μου αυτό και το σημείο ακριβώς. Τι είναι αυτό, συγγνώμη. Και μπήκα μέσα στο.
Στο δείξω από κοντά, περιμένεις από την κάμερα. Τα κάνει και αρνείς εδώ, τον έχουμε. Κάνε κοντινό, γι' αυτό. Ορίστε κοντινό. Τον πήραμε κοψοχρονιά. Και μπήκα μέσα στο ίντερνετ και είναι αιγυπτιακό σύμβολο προστασίας. Κάτι σημαίνει. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι το είδα στον ύπνο μου, γιατί τότε ήμουν σε μια κατάσταση. Πιστεύεις στις ζωές που λένε ότι φεύγουμε, ξαναγυρίζουμε, έχουμε μεταξάρτηση και τέτοια. Δεν ξέρω, απλά πιστεύω ότι... μπορεί να μην είμαστε μόνο εμείς εδώ, ξέρω εγώ. Δηλαδή και καλά, οι επιστήμονες. Σίγουρα, εμείς εδώ δεν είμαστε μόνο εμείς. Να σου πω. Αλλά κάτι... δεν ξέρω για άλλες ζωές και αυτά. Κάτι... πιστεύω στο Θεό πάρα πολύ. Και εμείς πιστεύουμε στο Θεό. Αλήθεια το λέω. Ναι. Χωρίς να ακούγομαι γραφική. Γιατί πια... Στο Θεό είπες. Δεν είπες παπάδες, τα καντήλια, τα καντιλανάφτες. Είπες στο Θεό. Ναι, τέλος. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Έμαθα ότι κάτι ετοιμάζει με μια τραγουδίστρια. Ναι, ετοιμάζω κάτι με την Κατερίνα Στικούδη. Γραφείο δεν θα τελετών. Πω τι. Όχι, γραφείο τελετών. σε άλλο. Δεν θα πω τι, θα είναι έκπληξη. Όχι, δεν θέλουμε. Έτσι. Θα είναι όντως έκπληξη. Δεν θα είναι, για να το λέω, ναι, θα ετοιμάζω κάτι με την Κατερίνα. Τελεία. Θα μπει σε κάσα. Τραγούδι. Θα σε βάλει σε κάσα. Όχι, θα αρχίσω να χτυπάω ξύλο. Όχι. Ακούς καλά, δεν είναι η ξέρει ο άντρας της. Όχι. Το έχει εγκρινεί. Το έχουν πει. Βέβαια, τι. Αμέσως εσύ το έχουν πει. Θα τα κάνω εγώ κρυφά από το Δημήτρη, αν είναι δυνατόν. Την έχει δαγκώσει τη Λαμαρίνα. Την έχω δαγκώσει. Όλες έτσι και μετά. Τρελά. Πριν γνωρίσει τον Δημήτρη, περίμενες ότι θα βίωνες έτσι τόσο έντονα τη σχέση, ότι θα. Όχι. Θα έβαζες τον εαυτό σου σε δεύτερη μοίρα. Όχι. Ποτέ. Όχι, όχι. Και ειδικά με το παιδί. Παιδιά, είναι άλλη κοπέλα εδώ. Είναι άλλο πράγμα με το παιδί. Δηλαδή, αυτό. Εγώ άκουγα που λέγανε αυτά και. Ξέρεις και λέω, ρε παιδί, πώς κάνουν έτσι. Ξέρεις, εντάξει. Κι όμως. Είναι αλλιώς. Δηλαδή, πας στην άκρη εσύ. Έτσι κι αλλιώς και λες, είναι ένα πλάσμα που εξαρτάται από σένα. Εξαρτάται και μπράβο από σένα που το και λες, θέλει, ναι. Γιατί κάποιοι κάνουν το παιδί και το έχουν εξεσουάρ, ναι, το αφήνουν, μην πούμε τα χοντρά που όχι, βλέπουμε, όχι. Ότι το παιδί θέλει και ευθύνη. Δεν θέλει είναι απλά ευθύνη, το κάνουμε για να γίνουμε μανούλες, κολλά καλά και γίνουμε μανούλα. Και βγαίνουμε στην παιδική χαρά, ξέρεις, και μας ναι. Φωτογραφίζουν. Εντάξει, ο καθένας κάνει ό,τι ναι, είναι να κάνει. Δεν το κατακρίνουμε απλά, είναι με ευθύνη, είναι παιδί, είναι μια ανθρώπινη ζωή. Και σου λέω, δηλαδή τώρα προέχει το παιδί έτσι και πάντα θα προέχει. Πότε δηλαδή άλλαξε η ολίγη. Πότε θα είσαι έτοιμη να κάνεις το comeback στη δουλειά, πιστεύεις. Μα το κάνουμε την Κατερίνα σου. Καλέ, εντάξει, μιλάμε για... Μιλάμε για... Μιλάμε για δουλειά. Μια δεύτερη δουλειά. Γιατί ξέρεις, την πλαθάχες. Το ξέρω. Κάντε το άλλο με την καύση. Το έχω σκεφτεί να σου πω κάτι. Ας δούμε την καύση κάντε. Εσύ ζούμε... Μα θέλει κεφάλαιο όμως, δεν θέλει. Θέλει κεφάλαιο. Όπως κάνει την καύση. Θα βρούμε το κεφάλαιο, θα ψάξουμε. Εντάξει, να βρείτε λεφτά. Ωραία. Ας παίξουμε λοιπόν. Δημήτρη, δεν έχεις πρόβλημα να τις δείξουμε κάτι άντρες. Τι θα δείξουμε. Α, πρέπει να διαλέξεις. Πρέπει να διαλέξεις. Δημήτρη, εσύ δεν είσαι εδώ. Να διαλέξω. Γιατί τους ξέρω και τους δύο. Και αυτούς. Ρε παιδί μου, έχω δουλέψει με τον Παπαγιάννη, έχω δουλέψει. Αυτό που είναι τον Παπαγιάννη και την Παυλίδη, πώς σου φάνηκε, ρε Κατερίνα. Ξέρεις τι, καλό είναι να μην γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν ήμασταν μπροστά, βέβαια, να δεν πούμε. Δεν ήμασταν μπροστά, οπότε έγινε τόσο σχολιάσει και τόσο πολύ. Δηλαδή, εγώ δεν θα τα σχολιάσω. Ναι, εντάξει, τους ξέρω και τους δύο, οπότε. Οκ. Okay. Ποιος αρέσει. Ποιος μ' αρέσει. Ρε, δεν μπορώ να τους δω έτσι, γελάω. Δεν έξ, please. Δεν έξ. Είναι. Εδώ μπορεί να είσαι έτσι. Φέτες. Και έτσι κι αλλιώς υπάρχει το σαν... παιδιά, συγγνώμη. Είναι ο κύριος Αγόρου, του Survivor και ο Παπαργυρόπουλος. Αλήθεια, ειδικά αυτού του τύπου δεν μ' αρέσουν καθόλου. Δηλαδή, αλήθεια, τα παιδιά δεν έχουν τίποτα με τα παιδιά. Παιδιά, συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Επειδή όλες μου το παίζετε, δεν μπορούμε να τους κυριακούς. Περίμενε. Δεν μίσα και εσένα λίγο. Εγώ δεν μπορώ. Συμφωνώ με την. Ακούστε με λίγο. Τότε τι πάμε και χτυπιόμαστε εμείς, όχι πως είμαι έτσι. Εσύ που χτυπιέσαι. Λέμε, τι πάμε και χτυπιόμαστε γενικότερα. Εσύ χτυπιέσαι για να σε δουν οι γυναίκες. Είσαι μια χαρά. Ρε παιδί μου, το θέλω. Εσύ χτυπιέσαι για να λες στους άλλους και στις άλλες. Κοίτα, έχει σημασία να έχει μια αποδοχή στο The next, please. The next, please. Βάλτε κανένα Ben San Cassel, ορίστε. Εδώ είναι άλλη. Εδώ είναι ωραίοι. Εδώ. Αναδιώ τη σπαλιάρα. Έχω δουλέψει με το σπαλιάρα. Δεν θέλουμε τις συνεργασίες, Κατερίνα. Δεν μπορώ να τους δω έτσι. Ούτε. Α, παντόφυλλα θα πέσει. Ωραία. Όχι, σοβαρά, δεν το λέω επειδή είναι ο Δημήτρης μπροστά. Ναι, το καταλάβαμε. Καλή καμία σχέση. The next, please. Δεν βάζαμε γυναίκες. Εντάξει. Περίμενε εσύ. Λυσάρα. Εδώ. Άλλη παίζει. Α, θα πω τον Τάνο, επειδή τον ακολούθησα και στο Instagram και με ακολούθησε. Τι λες τώρα, τι λες τώρα. Να το πούνε τα social, Δημήτρη. Υπάρχουν επιχειρήματα. The next, please. Ο Καραμίχος είναι.
τον Καραμίχο που έχω δουλέψει μαζί του. Και? Και ήταν πολύ ωραίο, έχω γελάσει πάρα πολύ. Μόνο? Επίσης ο Καραμίχος. Ο Καραμίχος είναι ίδιο ζώδιο με τον άντρα μου, εγώ καιρος, οπότε διαλέγω αυτόν. Αυτόν. Λόγω Δημήτρη. Για πάμε στους επόμενους, παρακαλώ. Θα μου κλείσεις το σπίτι. Μάριος Αθανασίου Μαρκουλάκης. Έλα μωρέ. Έχετε βρει ωραία πρόσωπα, δεν μ' αρέσουν όλοι. Ωραία, είναι ωραία και οι δύο. Διάλεξε. Τον Αθανασίου, επειδή έχω δουλέψει μαζί του. Και? Και τίποτα, αυτό. Αυτό. Παιδιά, πραγματικά, δηλαδή, αλήθεια. Ναι, καλέ. Τι, μυφοπάζαρο, διάλεξε τώρα. Γυρίζει. Παρακαλώ, πολύ, κυρία. Αλεξάνδρου Μανίκα. Δημήτρη, στο παιδιά, αλήθεια τώρα. Μία ασπιρίνη στον Δημήτρη, γιατί παιδιά. Γιατί τον βάλε τον άλλον με, το, με αυτό το μαγιουδάκι το. Πώ λέγεται. Με το. Εκπομπήκα. Με θέλει να δει και η νοικοκυρά. Το σπίτι. Θα πάρω εγώ γιατί δεν βάλε με το σπίτι. Πώ τον ήρθε. Ντυμένο. Με βερμούδα. Με βερμούδα, ξέρω εγώ. Είναι το θέμα της. Δεν μ' αρέσει κανένας. Είναι αυτό το τούμπανο. Ναι, δεν μ' αρέσει αυτό. Οκ. Εντάξει. Τελείωσε. Θέλετε κάτι άλλο. Όχι. Εδώ. Τέλειο. Λοιπόν, θα πω Πέτρο Φιλιππίδη γιατί τον είχα δάσκαλο. Και πώς ήταν ο Φιλιππίδης. Είναι πολύ καλός δάσκαλος. Είναι παρεξηγημένος, πιστεύεις. Δεν ξέρω αν είναι παρεξηγημένος. Δεν ξέρω. Αλήθεια. Επειδή δεν... και είπε ότι είμαι κορυφαίος ηθοποιός. Κορυφαίος κωμικός αυτό. Ναι. Ναι, το είχα δει αυτό. Δεν ξέρω αν έκανε πλάκα ή αν το εννοούσε. Αλήθεια. Οπότε δεν. Ναι, δεν ναι, κατάλαβα τι λες. Μπορεί να το και είπε. Εγώ του είπα τον Πέτρο και είναι και ταλαντούχος ο Μητιάνο. Ναι, λοιπόν, και οι δύο είναι ταλαντούχοι. Ναι, ο Μπέζο είναι ο αγαπημένος με εμένα. Μα ο Μπέζο έχει. Ο είναι... Ναι, εντάξει, ναι. Έχω δυναμία στον Μπέζο. Πολύ, πολύ τεράστια. Και εγώ του είχα δυναμία. Αχ, τι ωραίο αυτό που βάλατε. Και τώρα τι θα κάνει, θα πάτε. Μαγειρεύεις τίποτα ή τον έχεις έτσι. Όχι, μαγειρεύω. Τι? Δεν με βλέπεις. Από κάτι γανιτά. Όχι, ρε, τα πάντα μαγειρεύω. Και ο Δημήτρης μαγειρεύει. Ας το Δημήτρη. Το πάντα. Μαγειρεύεις οτιδήποτε, ναι. Εσύ οτιδήποτε, αλλά τώρα έχουμε, είναι, έχουμε την κυρία Μαρία που είναι η μητέρα του Δημήτρη. Και α, αυτό, η πεθερά. Ναι, η μέσω οποία σπίτι. Μαγειρεύει τέλεια. Μέσα στο σπίτι της Νέφερε. Όχι, είναι μέσα στο σπίτι της Νέφερε. Oh, είναι κοντά μας. Κατάλαβα, έτσι στην αρχή κοντά πάνε αυτές. Εσύ σας θα δει την εκπομπή, πραγματικά. Ναι. Έχει έρθει μέσα στο σπίτι, ότι και καλά προσφέρεις. Θα βλέπει την εκπομπή τώρα και θα γίνει χαμός. Έτσι είναι, Σάσα, μαζί με τον άντρα περίζει την πεθερά. Μαρία. Κυρία Μαρία, η Σάσα σας αγαπάει πάρα βλέπει, πολύ, γιατί βλέπει. Έχετε ένα πολύ καλό παιδί. Και αυτό τα λέει όλα. Αλλά πρέπει κάτι να πούμε και για την εκπομπή για να... Για να κάνουμε την ευθέαση. Το άλλο το πείτε. Αυτό με γυρεύει. Εσύ για την οτιδήποτε. Πες μου, σπεσιαλιτέ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το ρύζι με κάρι και κοτόπουλο. Αχ, μπράβο, πολύ δύσκολο. Είναι πολύ νόστιμο όμως αυτό, παιδιά. Εντάξει, επίσης αρνάκι με ρύζι στο φούρνο που είναι πυρότυπο. Άλλα με ρύζι, πατάτα την καρδιά. Θα έρθουμε να φάμε σπίτι μια μέρα με την υπόσχεση. Έλα, ναι. Θα φας. Γιατί να μην γιατί? Φάω. Έχεις αλλεργία στα γατιά. Γιατί έχω γάτο. Μου αρέσει το γατιά. Εντάξει. Εξαιρετικά. Το ρωτάω πάντα. Εξαιρετικά. Ένα γάτο δεν έχει. Εφόσισε τώρα. Να τον βάλει στην τουαλέτα. Όχι, ρε, κρύβε το σπίτι. Τι λέει. Αλλά τι αρέσει το Δημήτρη. Φιλόζω. Όχι, παιδιά. Αυτή για λίγο έτσι για το παιδί το καλό. Να κλείσουμε θέλω. Για το γεια. Κλείσουμε μόνο. Φιλιά στη μητέρα του Δημήτρη που είναι υπέροχη πεθερά. Πολύ καλή γυναίκα. Ευχαριστώ την Κατερίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ.